Ο παπαγάλος μας που ζούσε μέσα στο σπίτι και περνούσε ώρες ατέλειωτες με τα παιδιά. Μοιράζανε το φάσιανο με το πολύχρωμο φτερό, ρίχνανε κάτω το σπουργίτι το μικρό. Μίλουσανε στο χελιδόνι και τραγουδούσανε στα ειδόνι με ένα μικρόφωνο πολύ παλιό. Κάνανε μπάνιο την μπεκάτσα και τις φορούσανε και κάλτσα με ένα αρκουδάκι πάνω τριχωτό. Μια τίγρη που τα μόνη της και είναι ζώο μεγάλο, ήρθε να φάει τα πουλιά και τον παπαγάλο. Μια τίγρη που τα μόνη της και είχε μεγάλη πείνα, ήρθε να φάει τα πουλιά και την Καθερίνα. Μα τα πουλιά τα έξυπνα της παίξανε παιχνίδι, ντυθήκαν τριαντάφυλλα, ζουμπούλια και γρασίδι. Ύστερα τη λυπήθηκαν, τη έδωσαν να φάει. Και κάποιοι πιάνε καφέ και κάποιοι πιαν τσάι. Ο παπαγάλος μας που ζούσε μέσα στο σπίτι και περνούσε ώρες ατέλειωτες με τα παιδιά. Μοιράζανε το φάσιανο με το πολύχρωμο φτερό, ρίχνανε κάτω το σπουργίτι το μικρό. Μιλούσανε στο χελιδόνι και τραγουδούσανε στα ειδόνι με ένα μικρόφωνο πολύ παλιό. Κάνανε μπάνιο την μπεκάτσα και τις φορούσανε και κάλτσα με ένα αρκουδάκι πάνω τριχωτό. Ζήσανε όλοι τους καλά και οι άνθρωποι και τα πουλιά. Και τι χρησμός όταν πεινούσε, πήγαινε σπίτι και... χτυπούσε. Τι χτυπούσε? Την πόρτα.